Hi guys, φτάνουμε προς το τέλος της περιπέτειας, να το πούμε έτσι, στο Texas DLC. Texas είμαστε. Έχω ξεχάσει εντελώς σε φιλαράκι. Έχω 3 μήνες και ακόμα να το περπατήσω ολόκληρο το Texas. Λοιπόν, πού είμαστε σήμερα? 1308 χιλιόμετρα, θα φύγουμε από το Fort Stockton να πάμε για ανατολικά, να το πούμε έτσι. Όχι, η εταιρεία είναι εδώ στην Abilene, βόρεια της Abilene. Τι θα κάνουμε όμως εμείς, μιας και έμεινε αυτό το κομμάτι εδώ πέρα, δεν το έχουμε περπατήσει καθόλου, και αυτό εδώ κάτω ήταν πολύ δύσκολο να βρω ένα δρομολόγιο. Έπρεπε να κάνουμε παράκαμψη στην παράκαμψη στην παράκαμψη, και λέω κάτσε να το πάμε αλλιώς. Σήμερα θα κάνουμε αυτή εδώ τη διαδρομή και θα αφήσουμε εδώ κάπου από Σαν Αντώνιο εδώ μέσα, να εξερευνήσουμε εδώ και τα άλλα και να το κλείσουμε το θέμα του Τέξας. Fort Stockton, ανεβαίνουμε στον 20, περνάμε Οντέσα, Abilene. Εντάξει, χαλαρό είναι το δρομολόγιο, όπως βλέπετε εδώ σε αυτοκινητόδρομο πάνω είμαστε, Interstate και έτσι κι αλλιώς. Ένα viewpoint εδώ στην Abilene. Συνεχίζουμε για Fort Worth, Dallas. Εδώ γίνεται της φωτογραφίας του κάγκελου, φίλε. Φωτό εδώ, φωτό εδώ. Εδώ στο Dallas τις έχουμε βγάλει. Φωτό εδώ, μάλλον θα πάμε στο επόμενο δρομολόγιο. Κάνουμε έτσι εδώ περιφερειακό, να το πούμε έτσι. Τώρα πώς να το πούμε, στο Dallas. Ανεβαίνουμε λέει στο 287, πάμε για Wichita Falls. Παράκαμψη. Βόρεια της Abilene, εδώ μέσα στους επαρχιακούς τους δρόμους του Τέξας. Να παραδώσουμε το φορτίο εδώ. Μπράβο. Τι φορτίο έχουμε? Α, ναι, τροχούς. Αλλά τι τροχούς, φίλε, είναι από μηχανήματα Volvo. Πόσο είναι αυτά? 12 τονάκια. Λοιπόν, ιδιόκτητη καρότσα. Πήραμε το εργαλείο Kenworth W900, 100 χρόνια λέει, Anniversary Edition. Βαμμένα τα σασί. Τι σασί, φίλε, αυτό δεν είναι σασί. Αυτό είναι 18 μέτρα σασί, γέφυρα. Σκηνάκια anniversary, ό,τι έχει εδώ πέρα, φίλε. Αυτό μπροστά δεν ήθελα να το βάλω την μπάρα, αλλά μου θυμίζει πάρα πολύ φορτηγό Αυστραλίας, όταν έχει έτσι την μπάρα μπροστά, τα road train, αυτά τα μυστήρια. Cowboy. Ό,τι είναι στο φορτηγό εδώ είναι από το Anniversary Edition. Νίκελα, μπιχλιμπίδια μέσα έξω, μέσα ηλιορροφή, φίλε. Εδώ έχουμε την πιο μεγάλη Studio Sleeper, λέει. Studio, φιλαράκι, γκαρσονέρα. Κοίτα εδώ να δεις πίσω. Καθισματάκι με λογότυπα 100 χρόνια, κόκκινες ρίγες, χεντιτά τα πάντα εδώ πέρα. Το στούντιο πίσω ωραίο, με το καπελάκι μας, καναπέ, ψυγεία, ιστορίες, κουζίνα, μικροκυμάτων. Τα πάντα, είμαστε πανέτοιμοι, που λες, φίλε. Τι ώρα είναι? Κάτσε την ώρα, τη γράφει εδώ στο... 7 η ώρα. Τρελό skybox, 7 η ώρα το πρωί. Κοίτα σκηνικά στο αμερικάνικο, φίλε. Μαμά το παιχνίδι. Αυτά είναι. Πανέτοιμοι, πανέτοιμοι. Το καύσιμο πού είναι? Εδώ, full βάλαμε εδώ πέρα. Ήθελα εγώ να δω τώρα. 12 τονάκια αερόδες, εντάξει.
Δεν είναι μεγάλο το βάρος στο φορτίο, αλλά είναι επιβλητικό το φορτίο. Δεν είναι μεγάλες οι ρόδες. Για Volvo λέει μηχανήματα, να υποθέσω. Χωματουργικά και τέτοια φάση. Ναι, ελαφρύ φορτίο, αλλά επιβλητικό. Μπράβο, παίρνουμε την παράκαψή μας από εδώ. Και 10 λίγο συννεφιά έχει, δεν μας πειράζει καθόλου. ₹550 άλογα είπαμε το εργαλείο κόμιτς κινητήρα. 18 ρισασμά το βάλαμε γι' αυτό. Θα κρεμάει λίγο, αλλά εντάξει. ₹250 άλογα τώρα για 12 τόνους, μια χαρά θα πάμε. Έχει καμιά 2 εβδομάδες να του παίξω εδώ το Eurotrack, το αμερικάνικο που λέω το Eurotrack. ~4 Απριλίου είναι σήμερα που το κάνω εγώ το δρομολόγιο. Έχουν βγάλει από το τελευταίο δρομολόγιο που κάναμε, έχουν βγάλει μπόλικα blog και νέα για το παιχνίδι. Το πιο βασικό, ότι μπήκε η beta, η open beta, η 1.47. Στο Eurotrack την κατέβασα, εδώ στο αμερικάνικο δεν ασχολήθηκα καθόλου. Λέω κάτσε να περπατήσω λόγω του Τέξας, να κάνουμε ένα δρομολογιά, έχει ακόμα όπως προείπαμε εκεί στο χάρτη. Και θα τη βάλουμε και εδώ. Κοντά στα 7 γίγκα ρε φίλε ήταν στο Eurotrack. Γιατί έτσι δεν μπορώ να καταλάβω. 7 γίγκα είναι πολλά. Να έχει τόσα πράγματα η beta μέσα, δεν... εκεί που κοίταξα λίγο δεν πιστεύω να είναι. Μήπως βάζουν και τίποτα για το Western Balkans στο DLC. Τίποτα assets, τίποτα 3D μοντέλα και ιστορίες πιο νωρίς. Μπορεί, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται τώρα 7 γίγκα. Αλλαγή στη μια έκδοση στην άλλη. Στο αμερικάνικο επιβάλλατε καθόλου εσείς beta? Είδατε πόσο είναι εκεί? Είναι τόσα τα γίγκα και εκεί. Ο καλύτερος τρόπος είπαμε για να μαθαίνουμε τα νέα είναι στο blog της ESS. Απλά κειμενάκια, πίνεις στο καφεδάκι σου. Όποιος δεν καταλαβαίνει εγγλέζικα του κάνει μια μετάφραση στο Google. Τα βγάζει στα ελληνικά και μαθαίνει τα πάντα ό,τι θέλει να μάθει για το παιχνίδι. Κοίτα εδώ σκηνικό τώρα. Για να δούμε κάμερες έχουμε. Μάγκες, η καλύτερη κάμερα που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ε, τι λες τώρα, εξωτερική θα πάμε συνέχεια στο όλο το δρομολόγιο. Άσε που μου ήρθε ιδέα τώρα για φωτό, ε. Πολύ ωραία φάση. Φαίνονται τα μπουριά δεξιά, αριστερά και μπροστά. Μπράβο. Έτσι να γουστάρουμε λίγο. Και πάρα πολλά τα νέα που λέτε τώρα. Το πιο βασικό είπαμε είναι η beta. Θα δούμε τη διαδρομή τώρα, αλλά θα πούμε και τα νέα μέχρι σήμερα τι βγάλανε. Οκλαχώμα λέει agriculture. Πάμε Οκλαχώμα, είπαμε μετά. Οκλαχώμα και μετά Κάνσας. Ναι, έτσι πάει. Τις αγροτικές φάσεις δείχνει στην Οκλαχώμα. Πεις, κουβαλάνε ρε ταλάνια, ψαράκι. Ψαράκι Ατλαντικού.
Στην επόμενη στροφή λευγιάνομαι για Πέκος. Εμείς. Ναι, ευθεία ρε φίλε είμαστε. Μετά το Abilene μόνο έχουμε viewpoint, μην το ξεχάσουμε. Χαλαρά θα πάμε. Οκλαχώμα είπαμε. Open beta μετά μας βγάλανε. Πέκος. Μετά California rework λέει στη φάση 3. Κάνουν rework στην California. Βγήκε πολύ ωραία φωτογραφία έτσι. Έτσι την έβγαλα πίσω από τα μπουριά. Τη γεύρα. Την μπουριά είναι αυτά ρε φιλαράκι. Και ναι, τι λέγαμε τώρα. California rework λέει στη φάση 3. Μετά West Balkans λέει architecture. Πολύ ωραία φάση. Κοίτα να δεις τώρα, παρόλο που δεν είναι η Ελλάδα τώρα στο West Balkans αυτό, εμένα μου αρέσει γιατί το σκηνικό αυτό, τα Βαλκάνια είναι δικό μας εδώ ρε φίλοι, το ξέρουμε. Θα δούμε αρχιτεκτονική. Για τα οποία μπορείς να πεις, τα οποία έχουν σχέση και με Ελλάδα, γιατί και εμείς εδώ Βαλκάνια είμαστε. Άρα και αυτό το αναμένουμε στο Eurotrack. Και αυτό πιστεύω ρε φίλοι να ήταν 7 γίγα τώρα. Δεν εξηγεί τέλειως. Εντάξει, κάνανε πολλές αλλαγές στην πέτα, λίγο που το πήρα μάτι. Με τους ήχους θα έχουμε πάλι πρόβλημα. Να βαθμίζουν τους ήχους λέει έξω. Για να ζυγίσετε ρε παλικάρια, 12 τόνους έχουμε. Το όλος μεικτό. Το Eurotrack του μεταξύ μάγκες μπορεί να έχω και 4-5 μύρες θα του πιάσω τα χέρια μου. Ο Promotes και αυτός περιμένει σίγουρα την 1.47. Εντάξει, αυτοί πιστεύουν είναι έτοιμοι τώρα. Μόλις θα βγει 1.47 θα μας τα πετάξουν όλα. Εκεί θα περιμένουμε λίγο πάλι να κάνουμε το συνδυασμό αυτόν όποιος τον κάνει με τους χάρτες. Μιας και σε κάθε αναβάθμιση όλοι οι χάρτες χρειάζονται αναβάθμιση και οι χάρτες. Μήπως θα είναι και πιο δύσκολο τώρα, γι' αυτό θα κάνουν οι SES λέει την αναβάθμιση στους ήχους, στους ήχους του περιβάλλοντος. Αυτό πιστεύω να έχει άμεση σχέση με τους χάρτες, έτσι δεν πάει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η φάση. Μετά μας δώσανε λέει block to block Kansas, για το Kansas, the Sunflower State. Για το Kansas μας δείξανε το team που δουλεύει στο Kansas. Τους επαγγελματίες 3D artist και ιστορίες και έτσι κι αλλιώς. Μας δείξαν λίγο πως κάνουν τη δουλειά τους εκεί στην εταιρεία, πως φτιάχνουν τους δρόμους, πως φτιάχνουν τα σπίτια, τα assets, το ένα, το άλλο. Πληροφοριακά πολύ ωραία να τα βλέπεις αυτά. Και το τελευταίο και καλύτερο, μέχρι τις 4 Απριλίου. Το κερασάκι στο τούρτα που μόλις το είδα μου φύγε το τιμόνι από τα χέρια φίλε.
Switzerland. Switzerland Rework Alps. Ελβετία Άλπης. Πού ήταν ρε φίλε που είχα πάρει ρημούλκα και είχαμε πάει σε μια τέτοια, α, στην Αυστρία ήταν φίλε, όταν μας είχαν δώσει στην Αυστρία και είχαμε πάθει πλάκα όλοι τότε. Αυτό εδώ η Ελβετία είναι τέτοια φάση. Γιατί και η Αυστρία πρέπει να έχει λίγο μέσα Άλπες και ιστορίες, που θυμάμαι κάτι καλά, κάτι καλά καρφιά πάνω εκεί στις Άλπες, στα βουνά. Έχει πολύ ομορφιά η περιοχή εκεί πέρα. Δεξιά στο χάρτη να μας είναι κανένα viewpoint, όχι. Αντιπροσωπεία Mac. Εδώ κάναμε πέρασμα. Πού κάναμε πέρασμα ρε φίλε? Από την Οντέσα, ναι. Μπράβο. Πολύ χαλαρά. Τι θέα είναι αυτή ρε φιλαράκι. Τι θέα είναι αυτή ρε φίλε. Και πάνω έπρεπε να το έχει το τιμόνι. Ρε φιλαράκι, φωτό έτσι από πάνω από εκεί. Είδατε πως κολλάει το παιχνίδι με τη φωτό αυτή, την επιλογή που βγάζει της High Definition. Μια φωτό 60 MB, αλλά το κακό είναι ότι δεν έχει το, δεν πιάνει το reset μέσα εδώ. Το reset κάτι το έχουμε ανοιχτό. Ναι, δεν πιάνει το εφέ του reset. Μπορούμε να βγάλουμε δηλαδή φωτογραφία με το κουμπί που υπάρχει στο reset για να πιάσει το εφέ, γιατί πιάνει και αυτή τη βλακεία στο photo studio, πως το λένε. Πιάνει αυτό εδώ στη μέση, αυτό μπορείς να το βγάλεις, έχει ένα μοντάκι, αλλά πιάνει αυτό εδώ κάτω, το show controls. Και αυτό το παράπονο κάναμε τότε εκεί στο... Μόλις είχαν κάνει την ανάβαση με αυτή στο photo studio στην 46. Αν υπάρχει κανένα μοντάκι να βάλουμε κανένα layer από πάνω, να το κρύβει και αυτό και να βγάζουμε φωτό από το reset. Μπα, τίποτα. Εντάξει, όποιος γουστάρει να παίζει με εφέ reset, είναι καλό να μπορεί να τα βγάλει και μια φωτό. Γιατί εγώ τώρα εδώ έχω το reset, παίζω με το reset κανονικά. Το βλέπω εδώ στο βιντεάκι, στο βιντεάκι φαίνεται εντάξει. Αλλά στη φωτό π.χ. που κρατάω εγώ ή ποστάρω, δεν το πιάνει το εφέ. Οπ. Κάτσε φιλαράκι, γιατί εδώ βλέπω κίνηση μπροστά. Μπερδευτήκανε. Κάτσε αδερφέ, γιατί θα αγκαλιαστούμε.
Δεν ξέρω αν έχει διορθωθεί αυτό με το reset που σας λέω. Αλλά μια και εκεί στην ομάδα στην Greek Water Simulator 2 είναι πάρα πολλά παλικάρια που χρησιμοποιούν reset. Άμα βρήκατε καμιά άκρη για τις φωτό, σφαιράδι κλέφτηκα γιατί έχω να μπω και στο forum καιρό. Σίγουρα κάτι θα βγήκε, απλά ήταν δύσκολο. Γιατί ήταν... Τι ήταν αυτό τώρα? Δεν ήταν ένα απλό PNG. Ένας απλός PNG φάκελος να βάλουμε εμείς από πάνω ένα διαφανές για να το... Να μην το παίρνει στη φωτό. Δεν θυμάμαι καλά, κάτι άλλο ήταν. Άμα βρήκατε άκρη, στείλτε κάνα μηνυματάκι. Το reset, ρε φίλε, έχει σώσει όλο τον πλανήτη, έχει σώσει, ρε φίλε. Σε ό,τι παιχνιδάκι, πατάς δύο κουμπάκια και το κάνεις όπως λες. Το παιχνίδι. Κάτσε ρε φίλε, πόσο πάμε? 65 μίλια πάμε τώρα εδώ, δεν το φαίνεται καθόλου. Εντάξει, δεν έχω βγάλει φωτό μέχρι τώρα, μόνο μία φωτό έχω βγάλει. Έτσι, παρκίδα εδώ δίπλα στο δρόμο. Εντάξει, εδώ θα έχει λίγο φασαρία το βράδυ για να κοιμηθείς, αλλά αναγκαίο κακό φιλαράκι. Φουρτηγατσίδες είμαστε, δεν δουλεύουμε σε γραφείο. Εικονική. Όχι ότι οι φουρτηγατσίδες δεν κοιμούνται στο σπίτι τους, αλλά... Είναι άλλη φάση, η δουλειά αυτή είπαμε. Μάγκες του Kenworth πάει σαν άρχοντας. Και εδώ έχει ερωτηματικό, αλλά και εδώ ήταν αντιπροσωπεία. Πού είμαστε τώρα για να έχουμε καλό ερώτημα? Αμπιλέιν, ναι. Μετά το Αμπιλέιν είπαμε εδώ. Πάμε να δούμε το viewpoint. Μάγκες στο PlayStation που λέτε, το έχω λιώσει το κορμί. Uncharted, δύο τριλογίες, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Ζεσταίνεται όμως, ε. Βάζει το χέρι από πίσω, γίνεται χαμός. Βγάζουν πολύ ζεστό αέρα τα φουρφούρια. Το φουρφούρι, ένα φουρφούρι έχει. Ένα ανεμιστήρα. Δοκίμασα με 14 ευρώ το PlayStation Plus, το Extra, γιατί είχε μέσα το Uncharted το τελευταίο, το Collection. Εκεί θέλω να πάρω το Gran Turismo 7 σαν βάση, γιατί είχα καψουρίτσα όταν ήμουν πιτσιρικάς τότε και το έπαιζα. Να το έχω το παιχνίδι ρε φίλε. Uncharted. Πήρα τα τρία πρώτα συλλογή σε δισκάκι όμως, το οποίο θα πουληθεί. Και με αυτά τα 14 μου βγήκε καλά, για ένα μήνα είναι αυτό. Δοκιμαστικά το έκανα. Γιατί είχε μέσα το Uncharted και το Ghost of Tsushima, είπαμε. Ναι, όχι Fukushima. Tsushima αυτό, ναι, το οποίο θέλω να το παίξω και αυτό.
Και μετά τα άλλα τα δύο, τα franchise να το πούμε έτσι που θέλω να παίξω είναι το... Γιατί έχει μέσα και παιχνιδάκια της Ubisoft. Το extra αυτό το plus. Θα παίξω όλα τα Assassin's Creed, τα πάντα. Εκτός από τα 1-2 τελευταία που πρέπει να τα αγοράσεις σε δισκάκια, αλλά είπαμε δισκάκια στο Insomnia μου μπεις ή σε site με αγγελίες βρίσκεις. Να γυρίζουν τα παιχνιδάκια δηλαδή στους δίσκους. Assassin's Creed και πώς το λέγανε ρε φίλε αυτό, συνέχεια το ξεχνάω ρε φιλαράκι. Πάμε εδώ ρε μεγάλη ζώνα. Ωραία φίλε, ο μαγκρινάρι δεν το παίρνει ρε φίλε. Δεν το παίρνει ρε φιλαράκι, πέσαμε πάνω στις μπάρες. Είδες, γι' αυτό χρειάζεται η μπάρα μπροστά στο φορτηγό. God of War. Έτσι δεν το λένε ρε φίλε. Κοίτα να δεις, συνέχεια το ξεχνάω. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το παίξεις όμως, να τα βρεις τα παιχνίδια. Αλλά θα δούμε. Πού το βάλω το viewpoint ρε φίλε? Μέσα στο χωράφι. Είναι τρελή. Pecan Farm. Τέτοια παράγκαμψη για να δούμε φάρμα στο Pecan, ρε φίλε. Τι φάρμα είναι αυτή δηλαδή εδώ και θέλουμε στη δείξη τώρα? Ή μήπως είναι κανένας οικισμός και λέγεται Pecan Farm? Τα δούμε μετά στο χάρτη. Βαμβάκι Special. Κάκτι, χωματερές. Και τα skybox. Άρε φιλαράκι, μπράβο. Α, ναι. Εντάξει. Factory, outlet and store. Pecan. Τι είναι το Pecan τώρα ρε φίλε, δεν μου έρχεται στα ελληνικά. Pecan 3. Καλά κατάλαβα εγώ. Μπάς να είναι και να είναι αυτό που φτιάχνουν. Ναι ρε φίλε, αυτό δεν είναι. Πώς το λένε, όχι τη βότκα. Όχι, όχι, raw pecans, salty pecans, roasted pecans. Φιστίκια είναι ρε φίλε. Μπράβο. Φιστικάκι. Είδες, θα φέρουν την καρότσα πίσω. Θα μαζεύουν από τα δέντρα και έρχονται εδώ και θα συσκευάζουν. Μπράβο. Εγώ νόμισα ότι είναι, όχι βότκα, το άλλο, το... τικίλα που βγάζουν στο Μεξικό, αλλά όχι. Και με τα βαμπακάκια τους εδώ. Νοικοκυρέοι εδώ στο Pecan που λέτε. Στο Abbey Lane στα περίχωρα. Άρα εδώ στα περίχωρα του Abbey Lane βγάζουν φιστικάκι σπέσια. Ζημιά τώρα ρε φίλε. Θα βγει εδώ μπροστά. Κοίτα να δεις ρε φιλαράκι. Κοίτα ρε φιλαράκι τώρα να δεις.
Βγήκε το θηρίο, ε. Μπλοκέ διαφορικό. Μα είναι μακριά η καρότσα. Μακριά η καρότσα και το φρουτικό. Κοίτα να δεις ρε φίλε, θα κολλήσουμε εδώ στο... στο εισάδι που λέει ο άλλος. Και έτσι που λέτε, στα περίχωρα του IB Lane έχει φιστικάκι ποιοτικό. Και παρκίδα λέει εδώ για ξεκούραση. Εμείς εδώ τώρα πάμε καρφί για Ντάλλας. Να βγάλουμε τις φωτό μας. Να κάνουμε την παράκαμψη εκεί πάνω. Το πορτοκαλί τριλιάρικο είναι αυτό εδώ ρε φίλε. Western Star. Αμάν, 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 αμάν φίλε. Σερίφης. Σερίφης δεν μας αφήνει να μπούμε δεξιά. Ο άλλος πατάει γκάζι, δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Φεύγαρε αδερφέ. Ας κόψεις κλίση, είσαι έτοιμος, ε. Έργα κάνουν εδώ στο αυτοκινητόδρομο. Άσφαλτο ρίχνουν, άσφαλτο, ναι. Ποιος είναι εδώ ρε φίλοι, και είναι ο οίκος αυτός, τεράστιος αυτοκινητόδρομος, ε, εδώ που πάει για το Fort Worth και Dallas, εδώ κοίτα να δεις τι γίνεται. Εδώ έχει πολύ πράγμα. Στα περίχωρα του Dallas. Εμείς μας την έπαιξε κατευθείαν. Μας την έπαιξε φίλε κατευθείαν. God of War. Αυτό είναι το παιχνίδι, ναι. Τώρα το θυμήθηκα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το βρεις τώρα εκεί. Αλλά είπαμε δισκάκια. Χαλαρά, σιγά σιγά, δουλειά θα έχουν πολύ. Πλέον είναι απαγορευτικό να κάνεις αναβάθμιση σε υπολογιστή που δεν έχει σχέση με τα γραφικά και αυτά. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δεν ξέρω τι πάθανε, έχουν τρελαθεί όλοι. €600-700 λέει μια κάρτα,
για να παίζει σε 1440p, να το πούμε άνετα. Εγώ στον υπολογιστή τώρα, τα μόνα παιχνίδια που παίζω δηλαδή είναι Euro Truck American και SnowRunner ή Mad Runner. SnowRunner. Οπ. Εδώ μας έχει φωτογραφία αριστερά. Τι θέλει ο ποιητής να πάρουμε τώρα φωτό. Έχει κτίριο εδώ φίλε για φωτό. Αυτό εδώ, να μας το βγάλει στη φωτό να δούμε τι είναι. Για να δούμε φλαράκι. Κάτσε ρε, μην μπερδεύεσαι, περίμενε. Να το. Texas and Pacific Loft. Έχουμε και τέτοια γούστα. Πολύ ουρανό ξυστή ρε φίλε. Fort Worth και Dallas είναι εδώ η περιοχή. Ουρανό ξυστή και γεφυρώνει εδώ τρελά τώρα. Τρελά γεφυρώνει που λες. Εδώ παρακάτω έχει κι άλλη φωτό. Πριν πούμε Ντάλλας. Ή περιμένε ρε φίλε, τα λάστιχα να πούμε. Α, τι έχουμε, Λούνα Πάρκ. Ωραίο, ε. Six Flags over Texas. Λούνα Πάρκ, τέτοια φάση ήταν αυτό. Πολύ ωραίο σκηνικό. Μπράβο. Για την άλλη πλευρά του δρόμου έχει Λούνα Πάρκ πάλι. Ναι, κοίταξε να δεις, εδώ στον Ντάλλας έχει πολύ πράγμα. Άμα δεις το χάρτη τώρα. Και το δώρε φίλε τι γίνεται. Έχει πολύ πράγμα εδώ, ναι. Εμείς θα περάσουμε μέσα από τον Ντάλλας, θα κάνουμε την παράκαμψή μας πάνω. Να βγούμε για Wichita Falls. Και συνεχίζουμε. Αλλά δεν πιστεύω να μας πάρει με τη μία. Εδώ μάγκες του πέρασμα αυτό τα σπάει. Όχι τα σπάει, τα παρασπάει. Εδώ δεξιά είναι ουρανοξύς της λέει του Ντάλλας. Γεφυρώνει πίσω. Πολύ πράγμα. Ουρανοξύς του κάγκελου γίνεται εδώ. Κάτσε να συγκεντρωθούμε λίγο γιατί. Όπου να ρε πάμε, δεξιά-αριστερά είμαστε. Ή έχουμε εδώ ρε φίλε κάστρο.
Κάστρο ήταν αυτό, ρε φιλαράκι. FPS. Δεν πρόκειται αυτό να ξεκουλήσει τώρα από εδώ. Είδες, μόλις κουνάω την κάμερα. Πρέπει να τίγκαρε η VRAM τώρα, αυτό το πράγμα γίνεται, δεν εξηγεί τέλος. Κάτσε να βγω μία, ρε φίλε. Να το, τώρα ξεκόλλησε. Μπα. Προσπαθεί να ξεκολλήσει, πάει από τα 50 στα 20, 50, 20, 60. Πολύ ωραία περάσαμε το δεύτερο τάλας. 6 ώρα να πάμε με τη μία. Μπα, δεν γίνεται, φίλε. Εντάξει, να πεις κοντά είμαστε. 380 χιλιόμετρα τζάμπα θα κοιμηθούμε, αλλά... Άσε, θα κοιμηθούμε. Δυο δρομολογιά και είναι. Θα τα δούμε... Θα τις δούμε όλες τις ομορφιές. Άντε να δούμε ρατζαμί που θα βγεις. Για να δούμε, ρε φίλε, τώρα που βγήκαμε εκτός παιχνιδιού. Στάνιαρε, στάνιαρε τώρα. Τα παρά 20. Μάγκες, εγώ λέω θα το... να τη βγάλουμε με τη μία. Αν το καλοσκεφτείς, μια ευθεία είναι. 360 χιλιόμετρα όμως, ρε φίλε, τι λέω εγώ τώρα. Τι έχουμε να πούμε, Porsche έχουμε, Kenworth έχουμε. Άντε να πάμε εδώ, για να περάξω εγώ λίγο το G-Set Time. Γιατί να τα χάσουμε αυτά τα υπέροχα μέρη εδώ στο Τέξας. Διαφήμιση, μπακαλάπ.
πήγα, έχω πάρει το κεβότιο. Δεν φορτώνει γρήγορα. Δεν πρόσεξα και τις σχέσεις εκεί πέρα τώρα στο συνεργείο που το πήγα. Φοριατζής πάει όπου να είναι. Τι λες τώρα, μάγκα μου. Το καλύτερο μέρος για ξεκούραση είναι εδώ, δίπλα στο λιβαδάκι. Τι γράφει εκεί ο μάγκας τώρα. Early trails in mountain cadre. Μπράβο. Το 1840 είναι αυτό εδώ, λέει, η διαδρομή. Κατεβαίνανε κάτω για το Μεξικό. Τι λέει, ρε φιλαράκι. Πέντε μισή ώρα μέχρι να κάνουμε καφέ. Και να διαβάσουμε και την εφημερίδα, φίλε, θα πάει 8. Λάστιχα, δεν παθαίνουν τίποτα. Σαν το λάστιχα. Πώς θα έχουμε, ρε φίλος. 12 σαν το λάστιχα, 12 τόνους. Ένα τόνο το λάστιχο με τη ζάντα. Τι λέει, ρε μεγάλη. Είδες όταν τη βιάζεις, δεν έχεις τίποτα ψυχία πίσω, τίποτα. Ένα Πορτοκάλι για να μείνουν να σε χαλάσει. Τι διαβάζει την εφημερίδα στο πρωί. Wichita Falls. Wichita Falls είμαστε τώρα. Ναι, στα περίχωρα εκεί. Ωραίο όνομα. Ινδιάνικο μου θυμίζει. Ινδιάνικη φάση μου θυμίζει το Γουιτσίτα. Ωραία, φίλε, είναι πολύ ωραίο εργαλείο του Kenworth. Kenworth 100 εδώ, σηματάκια παντού. Πιάσει και τα 65 μίλια τώρα κόφτες και πάμε πάρα πολύ ωραία.
Wichita Falls, ναι, παράκαμψη, περάσαμε εδώ. Και συνεχίζουμε εμείς. Βγάλαμε και τη φωτό μας εδώ στο Wichita Falls. Πολύ ωραία πάμε. Ωραία φιλαράκι, αυτή η κάμερα είναι όλα τα λεφτά, ε. Περνάς κάτω από γέφυρα, φαίνονται τα μπουργιά. Πολύ ωραία σκηνή. Καύσιμο. Εντάξει. Θα τα διώξουμε ελικόπτερο. Μαθημένοι τα οι Αμερικανοί τέτοια. Έτσι, τώρα εδώ προς το τέλος της διαδρομής θα μπούμε σε επαρχιακό δίκτυο. Αγροτική περιοχή εδώ. Jack break το πνίγει το κινητήρα, ρε φίλε. Άντε, αδερφέ. Πολύ ωραία. Το επόμενο δρομολόγιο με αυτό εδώ θα το πάμε πάλι. Ένα τελευταίο.
οικισμούς. Ναι, είδες, περνάμε από πολλούς οικισμούς που δεν τους έχεις στο χάρτη. Αλλά πρέπει να προσέξεις τις πινακίδες. Άμα προσέξεις τις πινακίδες, σου λέει ποια κουμόπουλη χωριό, ξέρω εγώ πώς θα το πούμε, περνάς. Αγροτική φάση εδώ, τι έχουμε, κολοκύθες ρε φίλε, έχουμε. Τίγκα στην κολοκύθα ρε φίλε. Έχουνε τρομερή... Είναι μεγάλα τα νούμερα σε αυτούς εδώ. Ό,τι και να πιάσεις, όπως μας λέγανε εδώ στο DLC, όπως μας λέγανε για το Texas, huge. Ό,τι νούμερα και να πιάσεις φίλε, είναι μεγάλα εδώ. Τι να πιάσεις, business, τράπεζες, αγροτικά, εργοστάσια, πετρέλαια, τι να πιάσεις φίλε. Σε άλλη κλίμακα. Αγριεύει λίγο το σκηνικό εδώ. Στα βουνά έξω. Κάθρι Άνσον σε ένα μίλι. Σου δίνουν πληροφορίες οι πινακίδες. Δεν θυμάμαι κάποιος. Αυτό ρε φίλε ήθελα να το δοκιμάσω κι εγώ κάποια φάση, αλλά ξεχάστηκα μετά. Να κάνεις δρομολόγιο χωρίς GPS. Και στο Eurotrack και στο Αμερικάνικο. Δεν θυμάμαι που το είδα. Μάλλον στο Αμερικάνικο δεν πρέπει να το έχω δει αυτό. Θα πεις δηλαδή ξεκινάω πάω από εδώ εκεί χωρίς το GPS και με τις πινακίδες. Όχι ότι δεν πας, μια χαρά πας. Να εκτυπώσει ξέρω εγώ πουθενά τη διαδρομή καμιά φωτό από το παιχνίδι χωρίς το GPS. Γιατί εντάξει εδώ οι δρόμοι δεν είναι όψιμοι στην πραγματικότητα. Και να το πας έτσι. Πινακίδα, στρίψε εδώ, στρίψε εκεί. Εν τω μεταξύ σου λένε στο δρόμο ότι για να βγεις π.χ. Γουιτσίτα, λέμε τώρα, οπ. Ωραία φωτό βγήκε και εδώ. Και ναι, σου λέει πινακίδα στην τρίτη έξοδο π.χ. στρίψε για Γουιτσίτα να πούμε. Βγαίνεις. Εδώ πολλά άλογα ρε φίλε, ροντέο. Τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν φτάσαμε, φτάσαμε. Κοίτα εδώ φιλαράκι τώρα, σημείο για να παραδώσεις, ε. Τρελό. Κάνουν έργα. Καρότσες εδώ με υλικά.
βαρέα μηχανήματα, κομπρεσέρ εδώ, ιστορίες, τουαλέτες βιολογικές έξω. Αν δεν είναι 7 λεπτομέρεια, ποια είναι ρε φίλε? Μπράβο. Μπράβο στα παλικάρια. Εμείς, κλασική περίπτωση. Όπου μας παίρνει θα μπούμε. Αμάν, έχουμε τον μπουρί, δεν φαίνεται τίποτα. Δεν φαίνεται τίποτα από τα μπουριά, φιλαράκι. Υπότα ρε μάγκα, δεν φαίνεται. Το πάμε κουτουρό. Είναι μακριά η καρότσα, εντάξει το βλέπεις, αλλά σε κάποια φάση το χάνεις. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίο το σκηνικό τους. Λοιπόν, ό,τι έπρεπε ήταν αυτό το δρομολογιάκι για μετά από 2 εβδομάδες, χαλαρό, να πούμε στο κλίμα. Πήγαμε από Fort Stockton, είπαμε. Ανεβήκαμε στον 20 εδώ πάνω, πήραμε όλη αυτή τη φάση εδώ. Dallas, παράκαμψη. Εδώ γιατί ρε φίλε δεν πήγαμε από εδώ? Κάναμε τέτοια λαλακία. Είδαμε ευθεία από εδώ ρε φίλε. Εδώ το είχαμε κάνει. Αφού από εδώ μέσα το είχα βάλει, θυμάμαι καλά. Ρε τζαμί, όπου να είναι ρε φίλε πήγες. Ο Ιτσίτα Φόλς και φύγαμε για εδώ. Και μας έμεινε έτσι εδώ. Βικτόρια τώρα Σαν Αντώνιο εδώ μέσα. Να φύγουμε για Σαν Άγγελο. Σαν Άγγελο ονομάζεται αυτό ή Λος Άντζελες, άρα και πάμε και εδώ Σαν Άγγελο. Να φύγουμε εδώ δηλαδή, λόγω του ποιου να πάρουμε όλα αυτά και να κατέβουμε ένα Σαν Άγγελο, κανένα μπιλέιν από εδώ, έτσι. Ναι, κάπως έτσι θα γίνει. Στο επόμενο τελευταίο δρομολόγιο. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι.